Υπάρχουν ποικίλα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός και οι διακρίσεις, η ασφάλεια των προσωπικών και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η εικόνα που προβάλλουμε μέσα του διαδικτύου, η ανάγκη για ευγένεια και σεβασμό στις διαδικτυακές μας σχέσεις. Και σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να παραλείψω την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι επόμενες γενιές θα μεγαλώνουν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον με διάχυτη γύρω τους τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δικαίωμα των παιδιών και υποχρέωσή μας να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Για αυτό το λόγο θα πρέπει συνεχώς να ενημερωνόμαστε για τα θέματα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, όχι μόνο τα υπάρχοντα και αυτά που προκύπτουν συνέχεια, για να παραμείνουμε εμείς και οι γύρω μας ασφαλείς.